Είμαστε έτοιμοι. Comment about tonight's game. I thought we had a good first half. Obviously, we had a new great coach, and everybody bought into the system and played together that first half. Second half, I think they showed their experience and played well as a team. But I think we have good steps to grow as a team, and look forward to us growing as a team. Πιστεύω ότι είχαμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Μπήκαμε και με τις οδηγίες του νέου coach, δυσκολέψαμε τον Άρη. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, ο αντίπαλός μας έδειξε την εμπειρία του. Εμείς συνεχίζουμε και θέλουμε, στόχος μας είναι να προοδεύουμε ως ομάδα από εδώ και πέρα. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Thank you. Πήραμε αυτή τη νίκη. Όλη την εβδομάδα είχαμε προετοιμαστεί τέλεια για αυτό το παιχνίδι. Το χρειαζόμασταν. Είχαμε πάλι μια δύσκολη εβδομάδα, όπως και θα έρθει τώρα μια δύσκολη εβδομάδα. Με το πολύ καλό σκάουτινγκ που κάναμε και τις καλές προπονήσεις που είχαμε την εβδομάδα, μπορέσαμε και πήραμε αυτή τη νίκη απέναντι στην Καβάλα, η οποία έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα σε ένα μαγαζί για να αγοράσεις μια τηλεόραση. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα σε ένα μαγαζί να αγοράσεις μια τηλεόραση. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σου λέει ο πολιτής? Πόσο μεγάλη τηλεόραση θέλεις, τη μικρή εικόνα ή τη μεγάλη εικόνα? Λοιπόν, η μικρή εικόνα για μας ήταν να κάναμε ένεση στο πρώτο μας σκόρα, το Βούλγαρο, ο οποίος είναι 16 πόντους μέσων όρων. Μου λέει ο γιατρός ότι θα μπορεί να παίξει. Ρωτάω τον γιατρό,
Μπορεί να πάθει υποτροπή, ναι, μπορεί να πάθει υποτροπή και να μείνει έξω δύο μήνες. Σοβαρά του λέω, να το βάλω να παίξει και να μην παίξει με τα παιχνίδια τα οποία πρέπει να κερδίσουμε. Λοιπόν, έξω. Αυτή ήταν η μικρή εικόνα. Αν τον βάλαμε σήμερα να παίξει. Η μεγάλη εικόνα ήταν να αφήσουμε έξω με το σκεπτικό ότι μελλοντικά έχουμε 15 μέρες μπροστά μας αφού παίζουμε τον Ολυμπιακό την άλλη εβδομάδα, το οποίο θα είναι ουσιαστικά ένα warm-up, ένα warm-up για τα παιχνίδια που πρέπει να κερδίσουμε. Είχαμε βάλει ένα στόχο να κρατήσουμε τον Άρη κάτω από τους 70 πόντους. Λοιπόν, σε αυτό το στόχο πετύχαμε. Πετύχαμε εκεί. Λοιπόν, αναγκάσαμε τον Άρη σε 22 λάθη. Σε 22 λάθη, turnovers. Πήραμε 11 κλεψίματα. Δηλαδή, στην άμυνα μπορώ να πω ότι είχαμε μια υπέρβαση. Από εκεί και πέρα τώρα ο Άρης δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα και ο Άρης αμήνεται και σε αυτή τη διαφορά φαίνεται η διαφορά η κλάση των παιχτών την οποία σε πολλές στιγμές του παιχνιδιού δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Λοιπόν, φυσικά με 50 πόντους δεν ξέρω πόσο καλά είναι η γυναική ομάδα του Άρη, πάντως στην αντρική δεν μπορεί να την κερδίσεις με 50 πόντους. Λοιπόν, θα χτίσω πάνω σε αυτό. Μέρα με τη μέρα βλέπεις ότι είμαι μόνο 4 μέρες στην ομάδα, ότι βλέπεις τις αδυναμίες. Θα κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε, να ενισχυθούμε περιφερειακά, γιατί όντως είχαμε πρόβλημα. Το παλικάρι που έφυγε από εδώ, του ζητάμε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και χωρίς τον Βούλγαρο φυσικά κουράστηκε πάρα πολύ. Όμως σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι κάνουμε μια θετική παρουσία. Δεν θα πω ότι 18 πόντους μας αδικούν. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι κάνουμε μια αξιόλογη παρουσίαση σήμερα από Δευτέρα δουλειά και προχωράμε. Δεν έχουμε ώρα να κλάψουμε ούτε να γελάσουμε. Ερωτήσεις, κυρία. Ερωτήσεις για τον κόουτς. Κότσι, απουσία ενός άσου είναι πασιφανής. Θα διεκδικήσετε να τον φέρετε στο σύντομο βρείτε. Ποιο πράγμα? Για τον άσο λέω. Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται ένας άσος στην ομάδα. Εσείς το είπατε και προχθές. Μόλις τον βρω, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λύση την οποία να μπορούμε να ανταπεξέλθει σε αυτό που κάνουμε αγωνιστικά, να ανταπεξέλθει και σε αυτό που μπορούμε οικονομικά, ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Νομίζω είναι πεντακάθαρο αυτό και τυφλός να σε το βλέπεις. Άλλη ερώτηση. Αποδεχτήκατε από τον κόσμο της ομάδας και την παρουσίαση και μετά τον αγώνα, δεν ξέρω ποια είναι η συμμετάσχεια. Κοίταξε, τα συναισθήματα είναι πάντα με ευχαριστημένο όταν γυρίζω στον Άρη. Αλήμωνα, ρε παιδί μου, έχω φίλους εδώ, έχω ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τώρα, δεν έπεσε κάτω να κλάψω, εντάξει. Δεν είναι, ας πούμε, ξέρεις ότι συγκινήθηκα, ιστορίες και τέτοια. Μα είναι ένα γνώριμο περιβάλλον. Είναι μια ιστορική ομάδα η οποία έχει γράψει ίσως τη μεγαλύτερη ιστορία του ελληνικού μπάσκετμπολ. Είναι το διαμάντι της πόλης. Οι πιο νέοι μήπως δεν καταλαβαίνουν ότι ας πούμε ο Άρης έβαλε τη Θεσσαλονίκη στο χάρτη. Λέγανε Άρης Σαλόνικα, δηλαδή εντάξει. Είναι ευχάριστο να γυρίσω και βλέπω γνώριμους ανθρώπους. Βλέπω και τον παλιό μου το υπάλληλο από το Francis, γεια σου Πόλη. Λοιπόν, είναι καλά όταν γυρίζω πίσω. Άλλη ερώτηση για τον κόουτς. Κυρίστε για την άμυνα, πώς είπατε ότι η στόχο είχατε ρωτήσει τον Άρη από τους 70 πόντους. Για να καταφέρει η Καβάλα να πει τους στόχους, επειδή ας θεωρείτε ότι πάνω στην άμυνα πρέπει να χτίσει την αγωνιστική της ταυτότητα για την υπόλοιπη σεζόν. Εσύ τι νομίζεις? Δεν λέω εγώ, εσύ τι νομίζεις? Από τη στιγμή που ένας προπονητής το περισσότερο που μπορεί να εφαρμόσει είναι ας πούμε αμυντικά και τέτοια. Η ικανότητα του κάθε παίκτη το να βάλει την μπάλα μέσα στο καλάθι είναι μέχρι ενό σημείο ένας προπονητής σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι ακαδημία Καβάλας το να κάνω προπόνηση για να γίνουν καλύτεροι παίκτες.
Η προπόνηση γίνεται για να κερδίσουμε παιχνίδια. Εδώ το ένα πράγμα είναι το αποτέλεσμα. Αυτό φυσικά που θέλω να τονίσω κιόλας και νιώθω την υποχρέωση είναι ότι πιστεύω ότι ο coach από εδώ έχει κάνει τις καλύτερες επιλογές σε ξένους. Νομίζω ότι οι ξένοι είναι φανταστικοί σε σχέση με τον μπότσε που είχε η ομάδα και νομίζω ότι ο Άρης θα κάνει πάρα πολύ καλή πορεία και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Άλλη ερώτηση για τον coach. Coach, έχεις φέρει πολλές δύσκολες αποστολές σε πέρας στην καριέρα σου ως προπονητής. Μερικές από αυτές ήταν και mission impossible. Έχεις κάποιο προαίσθημα για αυτή την αποστολή που έχεις αναλάβει, το βαθμό δυσκολίας της? Κοίταξε, το ζήτημα είναι και τι κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή, μόλις τώρα με πληροφόρησε κάποιος ότι έχασε ο Απόλλων Πατρών μες στην έδρα του από τον Καρκαδικό με 30 πόντους. Δηλαδή, η παρτίδα παίζεται. Απλώς έχουμε τρεις μαχαιριές στην πλάτη μας. Δηλαδή, έχουμε τρεις χαρακές. Δηλαδή αυτές οι τρεις ήττες είναι άσχημες γιατί είναι εντός έδρας εναντίον ομάδες οι οποίες θέλουν να έχουν τους ίδιους στόχους με την Καβάλα. Λοιπόν. Φυσικά θα τη βγάλουμε πέρα, αφού από τη στιγμή που δεν έχω λειτουργικά προβλήματα, σπίτια απλήρωτα, ένα αυτό πρόβλημα και τέτοια, είναι μόνο αγωνιστικά. Ο πρόεδρος είπε ότι θα ματώσει εντός παραθέσεων να φέρουμε μια ενίσχυση στην πίσω γραμμή. Γιατί να μην είμαι αισιόδοξος. Εξάλλου, ό,τι είναι βουνό για τον Έλωνα, είναι βουνάκι για μένα. Να μην πω παιδιάδα. Άλλη ερώτηση για τον κόσμο, υπάρχει? Φεύγω. Καλά που ήρθες, πήρες όλες τις ερωτήσεις για μια συνήθεια. Την περασμένη τελευταία φορά που καθόμουν εδώ ήταν ο Σαμαράς και μου έκανε έτσι, ξέρεις και τέλεια. Έκανε από εσάς την πόντα, μου κόψει το λαιμό. Σε από εδώ για να κάτσω. Έτσι μεγάλη κράκη. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια στους παίχτες για την νίκη τους, για την νίκη που κάναμε σήμερα. Η Καβάλα στο μεγαλύτερο διάστημα μας προβλημάτισε και έπαιξε πολύ καλά. Κυρίως αμυντικά μας δημιούργησε κάποιους προβληματισμούς. Νομίζω ότι είχαμε τουλάχιστον καλή αμυντική παρουσία, κάνοντας ένα πολύ καλό αμυντικό τρίτο δεκάλεπτο και νομίζω και το δεύτερο. Για μας αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Αύριο έχουμε πάλι προπόνηση και η ζωή συνεχίζεται με διαδοχικά παιχνίδια. Μας περιμένει μια δύσκολη εβδομάδα. Καλή συνέχεια να ευχηθώ στην Καβάλα από την καρδιά μου. Εύχομαι πραγματικά να σωθεί. Είναι μια πόλη και μια ομάδα με την οποία έχω συναισθηματικό δέσιμο και πραγματικά εύχομαι να πάει καλά. Καλή συνέχεια και στον coach Γιατζούλου. Αυτά. Ερωτήσεις για τον coach? Από τη μία υπάρχει πολύ καλή άμυνα. Νομίζω η Καβάλα έχει βάλει 20 πόντους σε 2 δεκάλεπτα, στο δεύτερο και στο τρίτο. Από το 17 στο 37. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα 22 λάθη. Τα 22 λάθη πώς θα ερμηνεύεται? Είναι μόνο θέμα της Καβάλας ή είναι και θέμα συγκέντρωσης? Είναι και τα δύο. Πιστεύω και η Καβάλα μας προβλημάτισε με κάποια πράγματα που έκανε και εμείς ήμασταν επιπόλαιοι, ειδικά στο ανοιχτό γήπεδο. Που εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε άλλους 15 πόντους και κάναμε λάθη τα οποία είναι ανεπίτρεπτα. Τι να πούμε, ότι επιτρέπονται. Όπως είναι πρόβλημα και τα 8 στα 28 τρίποντα που είχαμε, χάσαμε 20 τρίποντα στο γήπεδο μας. Τα περισσότερα από αυτά θα έλεγα ελεύθερα. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Τουλάχιστον είναι θετικό ότι μέσα από την άμυνα μπορέσαμε να κρατήσουμε τις κακές μικρές περιόδους που είχαμε μέσα στο μάτς. Άλλη ερώτηση για τον κόρτς. Κόρτς, ο κόρτς έχει τον άλλο στην άκρη, τον ίδιο από το θέμα του θέματος. Προβληματίζεις ότι οι παίχτες μπορούν να σκεφτούν αντιμετωπίζουν, να σκεφτούν το πρόβλημα την άκρη? Δεν το πιστεύω. Όχι. Νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλο κίνητρο για το μάτς με την Bundesnost.
ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι και μην ξεχνάτε ότι η Bundesnost ίσως παίζει το τελευταίο της χαρτί για το κομμάτι, για το θέμα της πρόκρισης. Είναι παιχνίδι στο γήπεδό της, ξέρετε ότι είναι μια σκληρή έδρα. Όχι, δεν νομίζω ότι σκεφτόμαστε την ΑΕΚ σε καμία περίπτωση. Κοιτάμε ένα-ένα παιχνίδι ξεχωριστά. Και δεν νομίζω ότι είμαστε και αυτό το είδος της ομάδας που μπορούμε να πηγαίνουμε στο αμέσως επόμενο, πρέπει να, στο παρακάτω. Πρέπει να κοιτάμε την επόμενη μέρα και το επόμενο μάτς. Άλλη ερώτηση. Από τις ομάδες που έχουν γήπεδο από 5.000 και πάνω, ο Άρης παρουσιάζει την μεγαλύτερη ποιότητα σε κάθε δώση τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή, το να έχει 4.000 που έχουν 5 στην Καβάλα είναι κάτι ασυνήθιστο. Τουλάχιστον για όλη την Α1 σε μη επιβολικό παιχνίδι. Αυτό πώς το συζητάτε, αν το συζητάτε μεταξύ σας, παίκτες και τεχνικό επιτελείο, και τι σας δίνει πέρα από την ενέργεια, ας πούμε, στη διάρκεια του παιχνιδιού? Κοιτάξτε, ο Άρης είναι ιδιαίτερη ομάδα. Η ομάδα απευθύνεται στον κόσμο, είναι του κόσμου η ομάδα. Κατά μία έννοια. Και είναι πολύ σημαντικό που ο κόσμος ανταποκρίνεται και έρχεται να μας βοηθήσει. Και πιστεύω ότι τουλάχιστον και πέρσι αλλά και φέτος, αλλά και πέρσι νομίζω ότι η βοήθειά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Είναι σημείο αναφοράς για την προσπάθειά μας. Φανταστείτε να παίζεις σε άδειο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό ότι έρχεται και μας ενισχύει, μας ενθαρρύνει και αποτελεί τον έκτο μας παίχτη. Ένας πολύ καλός συμπαίχτης ο κόσμος του Άρη. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι υπάρχουν στιγμές που είχαμε πολύ καλή μεταφορά της μπάλας σήμερα, πολύ, πολύ έντονο το στοιχείο της πάσας σε αρκετές κατοχές. Πιστεύω ότι ήμασταν επιπόλαιοι κάποιες στιγμές σε ό,τι αφορά τα λάθη. Και ταυτόχρονα δεν φάνηκε τόσο έντονα αυτό, γιατί είχαμε και άστοχο τρίποντο ενώ ήταν ελεύθερο. Αφού γύρισαμε την μπάλα, υπήρχαν στιγμές που κάναμε πάνω από 6 πάσες. Είχαμε ελεύθερο τρίποντο, δεν το βάλαμε. Αν το βάζαμε, αυτό η πάσα που γίνεται αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο στο μυαλό του θεατή ή στο μυαλό του οποιοδήποτε παρακολουθεί το μάτς. Χρονικό περιθώριο. Εντάξει, πάντα ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας από τη στιγμή που προπονούμαστε και συνεχίζουμε. Είναι πολύ βασικό να βρίσκουμε μια σταθερότητα στη συγκέντρωσή μας και να μην κάνουμε υπολαιότητες. Δηλαδή, αυτά τα. Να ελαχιστοποιήσουμε αυτές τις επιπολαιότητες. Δηλαδή, σήμερα είχαμε ανεπίτρεπτα, εγώ πιστεύω, από τα 22 λάθη, να πω τα 8, να είμαι και επιγικής με τους παίχτες. Θα έπρεπε να είχαμε 14 λάθη το περισσότερο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από δουλειά καθημερινή. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Ευχαριστώ και εγώ. Εσύ τι νομίζεις? Εσύ τι νομίζεις? Από τη στιγμή που ένας προπονητής το περισσότερο που μπορεί να εφαρμόσει είναι, ας πούμε, αμυντικά και τέτοια. Η ικανότητα του κάθε παίκτη το να βάλει την μπάλα μέσα στο καλάθι είναι μέχρι ενός σημείου ένας προπονητής σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι ακαδημία Καβάλας το να κάνω προπόνηση για να γίνουν καλύτεροι παίκτες. Η προπόνηση γίνεται για να κερδίσουμε παιχνίδια. Εδώ το ένα πράγμα είναι το αποτέλεσμα. Αυτό φυσικά που θέλω να τονίσω κιόλας και νιώθω την υποχρέωση είναι ότι πιστεύω ότι ο coach από εδώ
έχει κάνει τις καλύτερες επιλογές σε ξένους. Νομίζω ότι οι ξένοι είναι φανταστικοί σε σχέση με τον Μπότσε που είχε η ομάδα και νομίζω ότι ο Άρης θα κάνει πάρα πολύ καλή πορεία και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Άλλη ερώτηση για τον Κούτς. Κούτς, έχεις φέρει πολλές δύσκολες αποστολές σε πέρας στην καριέρα σου ως προπονητής. Μερικές από αυτές ήταν και mission impossible. Έχεις κάποιο προαίσθημα για αυτή την αποστολή που έχεις αναλάβει, το βαθμό δυσκολίας της? Κοίταξε, το ζήτημα είναι και τι κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή, μόλις τώρα με πληροφόρησε κάποιος ότι έχασε ο Απόλλων Πατρών μες στην έδρα του από τον Καρκαδικό με 30 πόντους. Δηλαδή, η παρτίδα παίζεται. Απλώς έχουμε τρεις μαχαιριές στην πλάτη μας. Δηλαδή, έχουμε τρεις χαρακές. Δηλαδή αυτές οι τρεις ήττες είναι άσχημες γιατί είναι εντός έδρας εναντίον ομάδες οι οποίες θέλουν να έχουν τους ίδιους στόχους με την Καβάλα. Λοιπόν. Φυσικά θα τη βγάλουμε πέρα, αφού από τη στιγμή που δεν έχουν λειτουργικά προβλήματα, σπίτια απλήρωτα, ένα αυτό πρόβλημα και τέτοια, είναι μόνο αγωνιστικά. Ο πρόεδρος είπε ότι θα ματώσει εντός παραθέσεων να φέρουμε μια ενίσχυση στην πίσω γραμμή. Γιατί να μην είμαι αισιόδοξος. Εξάλλου, ό,τι είναι βουνό για τον Έλωνα, είναι βουνάκι για μένα, να μην πω παιδιάδα. Άλλη ερώτηση για τον κόσμο, υπάρχει? Φεύγω. Καλά που ήρθες, πήρες όλες τις ερωτήσεις για μια συνήθιση. Την περασμένη την τελευταία φορά που καθόμουν εδώ ήταν ο Σαμαράς και μου έκανε έτσι, ξέρεις και τέλεια. Έκανε από εσάς την πόντα, αποκόψει το λαιμό. Σε από εδώ για να κάνω. Έτσι μεγάλη κράτη. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια στους παίχτες για την νίκη τους, για την νίκη που κάναμε σήμερα. Η Καβάλα στο μεγαλύτερο διάστημα μας προβλημάτισε και έπαιξε πολύ καλά, κυρίως αμυντικά.
Είμαστε έτοιμοι. Comment about tonight's game. I thought we had a good first half. Obviously, we had a new great coach, and everybody bought into the system and played together that first half. Second half, I think they showed their experience and played well as a team. But I think we have good steps to grow as a team, and look forward. Μας δημιούργησε κάποιες προβληματισμούς. Νομίζω ότι είχαμε τουλάχιστον καλή αμυντική παρουσία, κάνοντας ένα πολύ καλό αμυντικό τρίτο δεκάλεπτο και νομίζω και το δεύτερο. Για μας, αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Αύριο έχουμε πάλι προπόνηση και η ζωή συνεχίζεται με διαδοχικά παιχνίδια. Μας περιμένει μια δύσκολη εβδομάδα. Καλή συνέχεια να ευχηθώ στην Καβάλα από την καρδιά μου. Εύχομαι πραγματικά να σωθεί. Είναι μια πόλη και μια ομάδα με την οποία έχω συναισθηματικό δέσιμο και πραγματικά εύχομαι να πάει καλά. Καλή συνέχεια και στον coach Γιατζούγλου. Αυτά. Ερωτήσεις για τον coach. Από τη μία υπάρχει πολύ καλή άμυνα. Νομίζω η Καβάλα έχει βάλει 20 πόντους σε 2 δεκάλεπτα, στο δεύτερο και στο τρίτο. Από το 17 στο 37. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα 22 λάθη. Τα 22 λάθη πώς θα έρθει, είναι μόνο θέμα της Καβάλας ή είναι και θέμα συγκέντρωσης? Είναι και και τα δύο. Πιστεύω και η Καβάλα μας προβλημάτισε με κάποια πράγματα που έκανε και εμείς ήμασταν επιπόλαιοι, ειδικά στο ανοιχτό γήπεδο. Που εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε άλλους 15 πόντους και κάναμε λάθη τα οποία είναι ανεπίτρεπτα, να πούμε ότι επιτρέπονται. Όπως είναι πρόβλημα και τα 8 στα 28 τρίποντα που είχαμε, χάσαμε 20 τρίποντα στο γήπεδό μας. Τα περισσότερα από αυτά θα έλεγα ελεύθερα. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Τουλάχιστον είναι θετικό ότι μέσα από την άμυνα μπορέσαμε να κρατήσουμε τις κακές μικρές περιόδους που είχαμε μέσα στο μάτς. Άλλη ερώτηση για τον κόουτς. Πόσο χρόνος έχει τον άλλο στην άκρη, τον λίγο από τα μάτια. Πρόβλημα αρέσεις ότι οι παίχτες μπορούν να σκεφτούν αντί την κοντούς, να σκεφτούν το δέντρο την άκρη? Δεν το πιστεύω. Όχι. Νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλο κίνητρο για το μάτς με την Bundesnost. Ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι και μην ξεχνάτε ότι η Bundesnost ίσως παίζει το τελευταίο της χαρτί για το κομμάτι, για το θέμα της πρόκρισης. Είναι παιχνίδι στο γήπεδό της, ξέρετε ότι είναι μια σκληρή έδρα. Όχι, δεν νομίζω ότι σκεφτόμαστε την ΑΕΚ σε καμία περίπτωση. Κοιτάμε ένα-ένα παιχνίδι ξεχωριστά. Και δεν νομίζω ότι είμαστε και αυτό το είδος της ομάδας που μπορούμε να πηγαίνουμε στο αμέσως επόμενο, πρέπει να, στο παρακάτω. Πρέπει να κοιτάμε την επόμενη μέρα και το επόμενο μάτς. Άλλη ερώτηση. Από τις ομάδες που έχουν γήπεδο από 5.000 και πάνω, τώρα τις παρουσιάζεται μεγαλύτερη ποιότητα σε κάθε τόσο παιχνίδι. Δηλαδή, το να έχει 4.000 που έχουν πέντε στην Καβάλα είναι κάτι ασυνήθιστο. Τουλάχιστον για όλη την Α1 σε μη επιβολικό παιχνίδι. Αυτό πώς το συζητάτε, αν το συζητάτε? Αφορά η κλάση των παιχτών, την οποία σε πολλές στιγμές του παιχνιδιού δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Λοιπόν, φυσικά με 50 πόντους, δεν ξέρω πόσο καλά είναι η γυναική ομάδα του Άρη, πάντως στην αντρική δεν μπορεί να την κερδίσεις με 50 πόντους. Λοιπόν, θα χτίσω πάνω σε αυτό. Μέρα με τη μέρα βλέπεις ότι είμαι μόνο 4 μέρες στην ομάδα, ότι βλέπεις τις αδυναμίες. Θα κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε, να ενισχυθούμε περιφερειακά, γιατί όντως είχαμε πρόβλημα. Το παλικάρι που έφυγε από εδώ, του ζητάμε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και χωρίς το Βούλγαρο φυσικά κουράστηκε πάρα πολύ. Όμως σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι κάνουμε μια θετική παρουσία. Δεν θα πω ότι 18 πόντους μας αδικούν, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι κάνουμε μια αξιόλογη παρουσίαση σήμερα, από Δευτέρα δουλειά και προχωράμε. Δεν έχουμε ώρα να κλάψουμε ούτε να γελάσουμε. Ερωτήσεις, κύριε. Ερωτήσεις για τον coach.
Coach, η απουσία ενός άσου είναι πασιφανής. Θα διεκδικήσετε να τον φέρετε στο σύντομο βρείτε. Ποιο πράγμα? Για τον άσο λέω. Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται ένας άσος στην ομάδα. Εσείς το είπατε και προχθές. Μόλις τον βρω. Μόλις τον βρω, μόλις μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λύση την οποία να μπορούμε να ανταπεξέλθει σε αυτό που κάνουμε αγωνιστικά, να ανταπεξέλθει και σε αυτό που μπορούμε οικονομικά, ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Νομίζω είναι πεντακάθαρο αυτό και τυφλός να σε το βλέπεις. Άλλη ερώτηση. Αποδεχτήκατε τον κόσμο της ομάδας και την παρουσίαση και μετά τον αγώνα, δεν ξέρω ποια είναι η συμπατάση. Κοίταξε, τα συναισθήματα μου είναι πάντα ευχαριστημένο όταν γυρίσω στον Άρη. Λοιπόν, ρε παιδί μου, έχω φίλους εδώ, έχω ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τώρα, δεν έπεσε κάτω να κλάψω, εντάξει. Δεν είναι, ας πούμε, ξέρεις ότι συγκινήθηκα, ιστορίες και τέτοια. Μα είναι ένα γνώριμο περιβάλλον. Είναι μια ιστορική ομάδα η οποία έχει γράψει ίσως τη μεγαλύτερη ιστορία του ελληνικού μπάσκετμπολ. Είναι το διαμάντι της πόλης. Οι πιο νέοι μήπως δεν καταλαβαίνουν ότι ας πούμε ο Άρης έβαλε τη Θεσσαλονίκη στο χάρτη. Λέγανε Άρης Σαλόνικα, δηλαδή εντάξει. Είναι ευχάριστο να γυρίσω και βλέπω γνώριμους ανθρώπους. Βλέπω και τον παλιό μου το υπάλληλο από το Francis, γεια σου Πόλη. Λοιπόν, είναι καλά όταν γυρίζω πίσω. Άλλη ερώτηση για τον κόουτς. Επιλεστή για την άμυνα, κόουτς, είπατε ότι η στόχο είχατε ρωτήσει τον Άγιο τους οδούς απόλους. Πιστεύω ότι είχαμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Μπήκαμε και με τις οδηγίες του νέου coach δυσκολέψαμε τον Άρη. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλός μας έδειξε την εμπειρία του. Εμείς συνεχίζουμε και θέλουμε, στόχος μας είναι να προοδεύουμε ως ομάδα από εδώ και πέρα. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Thank you. Πήραμε αυτή τη νίκη. Όλη την εβδομάδα είχαμε προετοιμαστεί τέλεια για αυτό το παιχνίδι. Το χρειαζόμασταν. Είχαμε πάλι μια δύσκολη εβδομάδα, όπως και θα έρθει τώρα μια δύσκολη εβδομάδα. Με το πολύ καλό σκάουτινγκ που κάναμε και τις καλές προπονήσεις που είχαμε την εβδομάδα, μπορέσαμε και πήραμε αυτή τη νίκη απέναντι στην Καβάλα, η οποία έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Υπάρχουν ερωτήσεις για τον Νίκο? Όχι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα σε ένα μαγαζί για να αγοράσεις μια τηλεόραση. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα σε ένα μαγαζί να αγοράσεις μια τηλεόραση. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σου λέει ο πολιτής? Πόσο μεγάλη τηλεόραση θέλεις, τη μικρή εικόνα ή τη μεγάλη εικόνα? Λοιπόν, η μικρή εικόνα για μας ήταν να κάναμε ένεση στο πρώτο μας σκόρα, το Βούλγαρο, ο οποίος είναι 16 πόντους μέσων όρων. Μου λέει ο γιατρός ότι θα μπορεί να παίξει. Ρωτάω τον γιατρό, μπορεί να πάθει υποτροπή? Ναι, μπορεί να πάθει υποτροπή και να μείνει έξω δύο μήνες. Σοβαρά του λέω, να το βάλω να παίξει και να μην παίξει με τα παιχνίδια τα οποία πρέπει να κερδίσουμε. Λοιπόν, έξω. Αυτή ήταν η μικρή εικόνα, αν τον βάλαμε σήμερα να παίξει. Η μεγάλη εικόνα ήταν να αφήσουμε έξω, με το σκεπτικό ότι μελλοντικά έχουμε 15 μέρες μπροστά μας, αφού παίζουμε τον Ολυμπιακό την άλλη εβδομάδα, το οποίο θα είναι ουσιαστικά ένα warm-up, για τα παιχνίδια που πρέπει να κερδίσουμε. Είχαμε βάλει ένα στόχο να κρατήσουμε τον Άρη κάτω από τους 70 πόντους. Λοιπόν, σε αυτό το στόχο πετύχαμε. Πετύχαμε εκεί. Λοιπόν, αναγκάσαμε τον Άρη σε 22 λάθη. Σε 22 λάθη, turnovers. Πήραμε 11 κλεψίματα. Δηλαδή, στην άμυνα μπορώ να πω ότι είχαμε μια υπέρβαση.
Από εκεί και πέρα τώρα ο Άρης δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα και ο Άρης αμήνεται και σε αυτή τη διαφορά φαίνεται η διαφορά.